καλή χρονιά σε όλους. Να έχουμε υγεία και οι συνάδελφοι ευρωβουλευτέ και οι εργαζόμενοι και οι λαοί μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακολουθώ με έντονο ενδιαφέρον εδώ και πάρα πολύ καιρό, καιρό τις τεχνολογικές εξελίξεις που λένε και περισσότερο μετασχηματίζουν στη ζωή μας. Για να γνωριστούμε λίγο καλύτερα, θέλω να σας πω ότι ε, είχα εργαστεί πάρα πολλά χρόνια, είχα διατελέσει και στέλεχο μεγάλη εταιρεία media που δούλευε στι πλατφόρμε. Εργαζόταν με τι πλατφόρμε. Οπότε έχω και στο πετσί μου αυτό που λέμε εικόνα για, την, για τι αλλαγέ, τι ενδιαφέρουσε αλλαγέ. Οι εξελίξει αυτέ λοιπόν που μετασχηματίζουν τη ζωή μα, τον τρόπο με τον οποίο επιδρούμε, εργαζόμαστε, παράγουμε, καταναλώνουμε, επικοινωνούμε, πιστεύω ότι βρισκόμαστε λοιπόν στην πιο κατάλληλη συγκυρία για να σχεδιάσουμε, για να θωρακίσουμε νομοθετικά τις πολιτικές αυτές που πάντα με πρωταγωνιστή τον άνθρωπο θα συνδράμουν στην ομαλή ψηφιακή μετάβαση της κοινωνίας μας. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Ποιος θα βάλει τους κανόνες. Η αγορά ή τα κοινοβουλιά μας. Πόσο μάλλον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν είμαστε από αυτούς που πιστεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο θεσμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εγώ πιστεύω πάρα πολύ. Η ψηφιακή μετάβαση δεν είναι δικαίωμα, ούτε προνόμιο κατά τη γνώμη μου, ούτε απειλή. Είναι ένα φυσικό επακόλουθο μιας διαρκώς εξελισσόμενης τεχνολογικής κοινωνίας που ακολουθεί την ανάπτυξη της οικονομίας της πληροφορίας ανεξάρτητα από τα παράλληλα γεγονότα. Το αν θα συνοδεύεται ή όχι από δικαιώματα, αν θα βελτιώσει ή θα επιδεινώσει τις συνθήκες εργασίας, αν τελικά θα την υποδεχθούμε ως μια φυσιολογική εξέλιξη ή ως συμφορά. Αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα. Συνεχίζω λοιπόν και ότι αυτό που θα έχει αξία είναι από τις ιδέες που θα καταθέσουμε και τις προτάσεις που θα επιβάλλουμε για λογαριασμό των πολιτών, των ανθρώπων, των εργαζομένων στην Ευρώπη. Με τη γνωμοδότησή μας προς την Αρμόδια Επιτροπή ΙΜΚΟ, θα πρέπει να επιμείνουμε και να διεκδικήσουμε για τους εργαζόμενους μια σειρά από σημεία με κοινό άξονα την προστασία της εργασίας, την αντιμετώπιση των προκλήσεων που βρίσκουμε ήδη μπροστά μας και την προάσπιση της κοινωνίας, μιας κοινωνίας ανοιχτής, μιας κοινωνίας δημοκρατικής. Και συγκεκριμένα, πρώτο και κύριο, την εξασφάλιση της εργασίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας, τη μισθολογική αναβάθμιση, δηλαδή τη δίκαιη κατανομή της υπεραξίας που παράγεται και του κόστους που εξοικονομείται από τη συνέργεια του ανθρώπου με την τεχνητή νοημοσύνη. Αν δηλαδή το 1886 οι άνθρωποι διεκδικούσαν 8 ώρες εργασίας, γιατί σήμερα όταν έχουμε αυτά τα όπλα, αυτές τις μηχανές, να μην είναι και προς όφελος των ανθρώπων που παράγουν την αξία και την υπεραξία που είναι οι εργαζόμενοι. Γιατί δηλαδή να μην πάμε σε λιγότερο χρόνο εργασία και καλύτερε απολαυέ. Γιατί δηλαδή όλο το θέμα τη αξία και τη υπεραξία να την παίρνει μόνο η μία πλευρά και όχι η άλλη. Εδώ είναι και η διαπραγμάτευση. Εδώ είναι και η αξία των πολιτικών, των πολιτικών μας ομάδων. Η, ο, η οπτική που έχουμε δηλαδή για τη διανομή αυτό που λέμε του πλούτου. Και νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε. Και μπορούμε να πάμε σε μια πολύ καλή διαπραγμάτευση. Έπειτα η διασφάλιση της συνεργατικότητας ανάμεσα στο δίπολο εργαζόμενος, εργαζόμενος, και τεχνητή νοημοσύνη. Πρέπει δηλαδή να έχουμε πάντα ως αφετηρία της σκέψης μας ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο που ενδυναμώνει τον εργαζόμενο και είναι στην υπηρεσία του. Όχι το αντίθετο. Την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Των προσωπικών δεδομένων του εργαζόμενου. Αυτό σημαίνει σεβασμό του απόρριτου και αποτροπή της δημιουργίας προφίλ ή όπως λέμε στα ελληνικά σκιαγράφηση του χαρακτήρα με την ελληνική χρήση των ψηφιακών δεδομένων και το data mining, δηλαδή την εξόρυξη δεδομένων. Τη συνδικαλιστική παρουσία και τη δράση, τα δικαιώματα δηλαδή, στο νέο ψηφιακό περιβάλλον. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να εξετάσουμε Πολύ σοβαρά με τη βοήθεια των κοινωνικών εταίρων και να αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που προσφέρονται. Δηλαδή, η επικοινωνία με τα συνδικάτα τη θεωρώ ε, ε, πάρα πολύ ουσιαστική και αναγκαία. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η αξιοποίηση τη τεχνητή νοημοσύνη δεν θα οδηγήσει σε διακρίσει οποιασδήποτε μορφή στην επιλογή των εργαζομένων. Και ακόμα σημαντικότερο, ότι δεν θα οδηγήσει κάποιου εργαζόμενου στην έξοδο με το πρόσχημα τη ηλικία του φίλου, της εθνικότητας, της διαφορετικότητας ή άλλων προσωπικών χαρακτηριστικών. Έχει ήδη αποδειχθεί με πάμπολα παραδείγματα ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις διαδικασίες πρόσδοξης, παραδείγματο χάρη, προποθέτει την ενεργοποίηση αλγόριθμων που απέχουν πολύ από το να χαρακτηριστούν αντικειμενικοί, πόσο μάλλον αλάθητοι. Οι νέε τεχνολογίε δημιουργούν νέε μορφέ εργασία, όπω είναι οι εργαζόμενε πλατφόρμε, αλλά και η τηλεεργασία. Αυτό σημαίνει ότι ο τηλεεργαζόμενο παραμένει ένα εργαζόμενο με όλα τα δικαιώματα που του παρέχει η εργατική νομοθεσία, η δημοκρατία δηλαδή. Έχουμε δει ήδη τι εκπτώσεις που επιβάλλονται με πρόσημα την οικονομική κρίση. Το βλέπετε και στι χώρε σα και στη δικιά μου χώρα ε, γίνεται αυτό. Please, Mr. Arvanites, if you could conclude. Thank you. Κύριε Αρβανίτη, παρακαλώ, ολοκληρώστε. Η θα επεκταθεί αν δεν την ανακόψουμε έγκαιρα. Και κλείνω, και χίλια συγγνώμη, το δικαίωμα στην ψηφιακή εκπαίδευση και στη συνεχή επανεκπαίδευση, όχι ω πάρεργο ή ω επιπλέον σε μεριακή υποχρέωση ενό αναπόσπαστου τμήμα τη εργασία. Εντό ωραρίου. Και με πλήρη εργοδοτική ευθύνη. Θα έχω τη δυνατότητα να πω και άλλα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη που ξεπέρασα το χρόνο. λίγο. Το Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ευγένεια που είχατε όλες και όλοι ε, στην βασική μου σκέψη και όλες νομίζω, τουλάχιστον οι περισσότερες για να μην είμαι οι, οι, οι τοποθετήσει σα ε, με βρίσκουν σύμφωνο. Ε, έχω σημειώσει, παραδείγματο χάρη, στην πρόταση για το σώμα ελεγκτών για τη διαδικασία που είπε η εξαιρετική συνάδελφο από του Σοσιαλιστέ. Συμφωνώ απόλυτα, όπω και στο θέμα τη εκπαίδευση και στην αγορά εργασία που είπε η εκπρόσωπο του ΕΛΚ. Νομίζω ότι δεν θα διαφωνούσα σε καμία περίπτωση, καθώ αν. Μείνουμε σε αυτή τη λογική, θα έχουμε ένα τεράστιο αριθμό ψηφιακά, αναλφάβητων και ουσιαστικά ανθρώπων έξω από την, αγορά, από την αγορά εργασίας. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι και στα ζητήματα που αφορούν στην αναπηρία, στις γυναίκες, ε, συμφωνώ με αυτή τη λογική. Εν κατακλείδη, θέλω να σας πω ότι ε, τρία σημεία. Η κρίση επηρέασε σοβαρά τις αγορές εργασίας και στάθηκε Θαυμάσια ευκαιρία για την ανάπτυξη τη αδείλωτη εργασία και την υποχώρηση των εργασιακών δικαιωμάτων. Πρέπει να ανατρέψουμε και να αναστρέψουμε αυτή την τάση. Οι ηθικέ διαστάσει τεχνητή νοημοσύνη είναι η αφετηρία για όλα τα υπόλοιπα. Συμφωνούμε σε αυτό και θέλουμε ένα ηθικό κώδικα. Αυτό που υπόθηκε για να δημιουργούνται νέε θέσει εργασία, σύμφωνα με το Διεθνέ Οικονομικό Φόρουμ, μέχρι το 2020 θα έχουμε 133 εκατομμύρια νέε θέσει εργασία. Αλλά 58 εκατομμύρια θα αφανιστούν. άνθρωποι δηλαδή. Και πρέπει να το πάρουμε σοβαρά υπόψη. <coughs> Κλείνοντα, θέλω να σας πω ότι ε, ζητήματα που αφορούν στα δικαιώματα των γυναικών, των, ε, των ανθρώπων με αναπηρία, όπω πολύ σωστά επισήμανε ο εκπρόσωπο του Ρηνιού, πρέπει να είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα μα και στην, ε, στην αντίληψή μα. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος και ήθελα να σας ευχαριστήσω όλες και όλους για την βοήθεια και νομίζω ότι θα βρούμε κοινό βήμα για τους λαούς μας, για τους εργαζόμενους, για τους πολίτες και όπως όλοι συμφωνήσαμε για τον άνθρωπο.